Ανησυχία μετά και το πέρας του καλοκαιριού προκαλείται για την έξαρση του κορονοϊού στους πολίτες της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο των νέων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας για COVID-19 ήταν 868, παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σχέση με τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι 36, ενώ καταγράφηκαν 53 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη, έναντι 35 που είχαν καταγραφεί την εβδομάδα από 18 έως και 24 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί τονίζουν πως πλέον επρόκειτο ως μια κοινή ίωση, χωρίς να είναι τόσο ανησυχητικό, με τον ομίγατρο Καβάλας κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο να εφιστά την προσοχή σε ευπαθές ομάδες και ηλικιωμένους. Επίσης παροτρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για την γρήπη και τον πνευμονιόκοκο. Ναι, ισχύει ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ήταν πριν 2 χρόνια, γι' αυτό και είχαμε αυτά που είχαμε, έτσι, που τράβηξε η ανθρωπότητα, αλλά το ότι είναι ήπιος μία απλή γρήπη δεν συμφωνώ, διότι τότε γιατί πεθαίνουν 30-40 κάθε εβδομάδα από COVID, όταν αυτούς τους θανάτους τους είχαμε σε όλη την περίοδο της γρήπης. Άρα λοιπόν, όχι, δεν είναι μία απλή γρήπη, τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή για ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα υγείας μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν, να είναι σε μέθη και να πεθάνουν. Άρα λοιπόν, ναι, στο γενικό πληθυσμό, στους υγιείς και στους νέους είναι μια απλή ίωση, αλλά σε κάποιους δεν είναι και γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να ανανεώσουν την ανοσία τους με το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα γίνει. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή του κορονοϊού στην Καβάλα? Ό,τι είναι και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε έξαρση, ακούμε για πολλά κρούσματα, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως μια απλή ίωση και καλώς, έτσι, οι νέοι και οι υγιείς. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και έχουν σοβαρά προβλήματα θα πρέπει να φυλαχτούν. Να φοράνε μάσκα και να φυλάξουμε κι εμείς που δεν κινδυνεύουμε αυτούς που κινδυνεύουν. Δηλαδή, καλό είναι να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε αν έχουμε COVID και ανεξάρτητα του γεγονότος ότι πλέον δεν δικαιολογείται απουσία από την εργασία, με την έννοια ότι όπως και με μια οποιαδήποτε ίωση, αν μπορείς να πας στη δουλειά, μπορείς, δεν σε απαγορεύει να μπεις σε καραντίνα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας για να μην κολλήσουμε άλλους. Τι να αναμένουμε όσον αφορά τους εμβολιασμούς μέσα στο χειμώνα, όχι μόνο του COVID αλλά και της γρήπης και γενικά άλλων ιών? Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το εμβόλιο της γρήπης σε άτομα άνω των 60 ετών, αλλά και σε άλλους, εγώ θα έλεγα, στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, γιατί να ταλαιπωρηθείς περνώντας μια γρήπη, ενώ υπάρχει ένα εμβόλιο που μπορεί να σε προστατέψει. Τα άτομα άνω των 60-65 ετών υπάρχουν εμβόλια τώρα τα οποία είναι πιο ισχυρά για να τους κάνουν καλύτερη άμυνα, οπότε θα πρέπει να προτιμήσουν αυτά. Και από εκεί και μετά σας λέω ότι το συνιστώ γενικά στον πληθυσμό. Σε άλλες χώρες, όπως η Αμερική, το κάνουν και στα παιδιά. Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, οι ηλικιωμένοι, κινδυνεύουν περισσότερο από τη γρήπη από ότι ο μέσος ενήλικας. Υπάρχουν επίσης, υπάρχει ο πνευμονιόκοκκος. Πάλι τα άτομα άνω των 65 θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, ειδικά το καινούριο που έχει βγει, το 20-αδύναμο, το οποίο με ένα εμβόλιο καθαρίζεις με την ασθένεια για φόρους ζωής. Δηλαδή, κάνεις αυτό το εμβόλιο και προστατεύεσαι. Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη και θα πρέπει, όπως προστατεύονται και τα μικρά παιδιά με το ίδιο ακριβώς εμβόλιο, τα βρέφη, τα προστατεύουμε με αυτό το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, το ίδιο και οι μεγάλοι, οι ηλικιωμένοι. Θα πρέπει να το κάνουν και να προστατευτούν. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα εμβόλια τα οποία έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις πιο συνηθισμένες και σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε μικρόβια.